Κρίσης πανικού, αυτό μεγάλο είναι θέμα. Μεγάλο θέμα, το έχω περάσει, Βίκυ, είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να περάσει κάποιος. Εντάξει, ό,τι χειρότερο θα μου πεις, ό,τι και να συμβαίνει στον κάθε άνθρωπο είναι ό,τι χειρότερο, αλλά πραγματικά η κρίση πανικού είναι ένα δύσκολο θέμα. Ένα αγκαθάκι στην ψυχουλία μας. Είναι εδώ λοιπόν η καινούρια συνεργάτη μας, η κυρία Μαρία Τζιμάκου, ψυχολόγος. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αρχή να της ευχηθούμε στην εκπομπή μας. Την ευχαριστούμε πολύ. Και αναφέρεται ακριβώς αυτό το θέμα των κρίσεων πανικού. Μας δίνει κάποιες συμβουλές πώς μπορούμε να την αναγνωρίσουμε και να την αντιμετωπίσουμε. Για πάμε. Καλησπέρα κορίτσια. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για την καινούργια σας εκπομπή. Εύχομαι πραγματικά να πάνε όλα δεξιά. Ονομάζομαι Τζιμάκου Μαρία. Είμαι ψυχολόγος με ειδίκευση συμβουλευτική ψυχολογία και τη γνωσιακή αναλυτική ψυχοθεραπεία. Όπως καταλάβατε, θα είμαι εδώ κοντά σας για να συζητάμε και να αναλύουμε θέματα ψυχολογίας. Ως πρώτο θέμα, λοιπόν, επέλεξα τις κρίσεις πανικού. Ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι αφορά μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τόσο γυναικείου όσο και ανδρικού. Να δούμε όμως λίγο πρώτα τι είναι η κρίση πανικού. Η κρίση πανικού αποτελεί ένα ευνίδιο επεισόδιο άγχους και φόβου, το οποίο κατακλείζει το άτομο και το οποίο συνοδεύεται από έντονες σωματικές αντιδράσεις, παρόλο που δεν αποτελεί κίνδυνο για τη ζωή του ατόμου. Πολλοί άνθρωποι βιώνουν μία ή και δύο κρίσεις πανικού καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Υπάρχουν όμως πολλές περιπτώσεις τις οποίες το άτομο ταλαιπωρείται από επαναλαμβανόμενες κρίσεις πανικού. Παρόλο λοιπόν που η κρίση πανικού δεν αποτελεί απειλή για τη ζωή του ατόμου, μπορεί να το επηρεάσει τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Υπάρχουν κατάλληλες θεραπείες ικανές να το βοηθήσουν να απαλλαγεί από αυτές. Η κρίση πανικού εμφανίζεται πολύ ξαφνικά, απροειδοποίητα, χωρίς κανένα σημάδι και τα συμπτώματά της γίνονται αμέσως έντονα. Να δούμε όμως μερικά από αυτά. Λοιπόν, το πιο έντονο σύμπτωμα που έχει να αντιμετωπίσει ο ασθενής, ο οποίος βιώνει την κρίση πανικού, είναι το αίσθημα του φόβου, του θανάτου και η απώλεια ελέγχου, ο γρήγορος καρδιακός ρυθμός, η ζάλη, το λιποθυμικό επεισόδιο σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κοιλιακές κράμπες, η δύσπνοια, το ρίγος, ακόμη και ο πόνος στο στήθος αποτελούν μερικά από τα συμπτώματα. Δυστυχώς, η αιτία τους δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Πιθανές αιτίες μπορούν να αποτελούν η κληρονομικότητα, ορισμένες σωματικές ασθένειες, το έντονο άγχος που βιώνουμε όλοι μας λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, η κακή διατροφή, ένα στρεσογόνο συμβάν που μπορεί να επηρεάσει πολύ ξαφνικά τη ζωή ενός ατόμου, όπως η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου. Το ερώτημα λοιπόν παραμένει. Μπορούν να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις πανικού? Φυσικά και μπορούν. Όπως είπαμε, υπάρχουν θεραπείες ικανές να βοηθήσουν και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του ατόμου. Με την ψυχοθεραπεία μπορεί κανείς να μάθει να αντιμετωπίζει τις κρίσεις πανικού και σαφώς να επεξεργάζεται σε βάθος τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή. Σε ορισμένες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητη ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή. Φυσικά, αν το κρίνει ο ειδικός. Δεν θα πρέπει να παραλείψουμε ότι η σωματική άσκηση και η σωστή διατροφή είναι ικανές να μειώσουν τις κρίσεις αυτές. Όπως και να έχει όμως, επειδή όπως όλοι καταλαβαίνουμε το κάθε άτομο διαφέρει και η κάθε κρίση μπορεί να έχει διαφορετική μορφή, ο άτομο θα πρέπει να απευθύνεται σε κάποιον ειδικό και ο ειδικός να αποφασίσει για την πορεία της θεραπείας του ατόμου. Αν δηλαδή θα συνεχίσει μόνο φαρμακευτικά ή ψυχοθεραπευτικά ή σε συνδυασμό και των δύο. Ελπίζω να βοήθησαν πολύ αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή στην εκπομπή σας. Φιλιά πολλά!